Και το λέω τόσο κομψά για να πω κάτι χειρότερο. Πρόκειται περί πολιτικών απαταιώνων. Και να κλείσουμε τότε με αυτό με τους άλλους δύο. Με τους οποίους συνομίλησα ακθεώς σήμερα. Και τους είπα, οι μεν στο ΕΣΟΥΡΟΥ λέτε είστε χριστιανοί. Εσείς οι δίτε χριστιανοί. Βγάζετε κι εσείς δελτίο τύπου συκοφαντικού εις βάρος μου. Δεν ξέρετε τις 10 εντολές. Ού ψευδομαρτυρήσεις, ού συκοφαντήσεις. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, κύριε Καψαμπέλη, που τρεις φορές είπα ψέματα, τρεις φορές μας συκοφάντησαν και τους τυχάρισα. Ζήτησαν συγγνώμη πριν 5 μέρες από τον πρόεδρο της Βουλής για τη συκοφαντία εις βάρος της ελληνικής λύσης, δεν είπα τίποτα. Τους τυχάρισα πάλι. Με επιστολή της ένας του πρόεδρου της Βουλής. Ότι ξέρετε, κάναμε λάθος με την ελληνική λύση. Αυτοί εξαιρετικά μου βρίζουν και μετά στέλνουν μια επιστολή και λένε ζητούν συγγνώμη, κάναμε λάθος. Το ίδιο κάνει και Σπαρτιάτες την πρώτη μέρα που βγήκαν στη Βουλή. Βρίσαν αυτοί οι τύποι οι συνεργάτες στο Ναζί και μετά είπαν συγγνώμη, κάναμε λάθος. Διφοβήθηκαν ότι θα μας φέρουν στο δικαστήριο. Δηλαδή τους χαρίζω κάθε φορά την Ήδρη, την Λιδωρία και τη Λάσπη. Όσο για τους συνεργάτες στο Ναζί, τους είπα γιατί δεν είναι την αλήθεια. Δεν ψηφίσατε ΕΣΟΥΡΟΥ, είναι δυο ξεχωριστά πράγματα που αναλαμβάνω. Άλλο ΑΔΑΕ, άλλο ΕΣΟΥΡΟΥ. Το λέω για τους πολίτες. Αυτά περνάνε για τα δύο μαζί. Αν ήθελα, θα ψήφισαν μόνο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Οι συνεργάτες λοιπόν των Ναζί δεν ψήφισαν το ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί η κυρία Κουτζαμάνη, η οποία έγινε πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ και με την δική μου στήριξη, ήταν αυτή που έδεσε την δικογραφία της Χρυσής Αυγής και τους έστειλε στη φυλακή τους ναζιστές. Καταλάβατε, κύριε Καψαμπέλη. Δεν έχουν το θάρρος το πουν όμως να πούνε εμείς δεν ψηφίσαμε τον Κουτζαμάνη, γιατί ρε παιδί μου. Μας έβαλε φυλακή τους ναζιστές. Δεν το λένε οι θρασίδηλοι, γιατί περί τέτοιο πρόκειται. Πολιτικά θρασίδηλων τύπων. Όποιος παίζει με τη δική μου ηθική υπόσταση και την ακεραιότητα, θα τους μιλάω με τον ίδιο τρόπο που απευθύνονται σε μένα. Είναι όρος ζωής και δεν τον αλλάζω, κύριε Καψαμπέλη. Δεν παίζουν με μένα. Δεν θα παίζουν με την ελληνική λύση και την κοινότητά της και κυρίως τη διαφάνεια της. Ποιοι οι πολιτικοί απαταιώνες που κυβερνούν 60 χρόνια την Ελλάδα. Τη χρεοκόπησαν, την έκαψαν, την βούλιαξαν, την πλημμύρισαν να βγάζουν φωνή σε εμάς. Τι να πω, ξέρω, με τα δεκανίκια τους μαζί, έτσι. Δεκανίκη και η πλεύση, δεκανίκη και οι άλλοι δίδυοι χριστιανοί, δεκανίκη και οι συνεργάτες των Ναζί, δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος είναι. Τελεία και πάλι. Άρη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ να κρατήσω την τελευταία πρόταση που είπατε και την πρώτη που είπε ο Ανδρέας, ο καλός συνάδελφος, περί σκληρού ροκ, δύο μήνες μετά από το άνοιγμα της κάλπης, που σας έδωσε 4,41 περίπου αν θυμάμαι και οι δημοσκοπήσεις πριν λίγες ώρες ξεπερνάνε το 7,5%. Θέλω να ρωτήσω ευθέως εάν βλέπετε με τις ευρωεκλογές διπλές κάλπες και γι' αυτό ανεβάζετε τους τόνους προκειμένου να καταδείξετε αυτό που είπατε μόνος μου και όλοι τους και προς την ευθεία των εκλογών ο πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει. Κύριε Σπύρο μου, να πω το εξής. Πρώτον, τις δημοσκοπήσεις δεν τις σχολιάζω. Δεν τις σχολιάσα ποτέ στη ζωή μου. Ούτε τις σχολιάσω τώρα. Και δεν με ενδιαφέρουν τι λένε. Πάω όμως στο δεύτερο ερώτημα, που είναι σημαντικό για μένα. Αν λοιπόν την Κυριακή των εκλογών η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να διατηρήσει τις δυνάμεις της και πέσει, άσχετα να κερδίσει και τις περιφέρειες, ο πολιτικός της χρόνος αρχίζει και τελειώνει. Γιατί πέρασε δύο μήνες που άφησε πίσω τους αποκαίδια, άφησε πίσω πλημμυρισμένα, διαλυμένη Θεσσαλία, αρχίζει η κλεψίδρα και πηγαίνει αντίστροφα. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι θα έχουν και εσωστρέφεια. Θα έχουν και ιστορικά προβλήματα. Ήδη έχουν προβλήματα. Ξέρετε καλύτερα από μένα και οι δυο συγγενεί του Μητροβλάκη ότι υπάρχουν υπουργοί του οποίου θέλει να διώξει ο κ. Μητσοτάκης και δεν μπορεί. Ο κ. Κικίλια π.χ. Ο κ. Γεωργιάδης π.χ. Είναι υπουργοί οι οποίοι είναι εκτός κόμματος, εκτός κυβέρνησης, αλλά εντός κυβέρνησης. Και είναι και άλλοι υπουργοί παράδειγμα, δεν είναι μόνο αυτοί. Άρα λοιπόν είναι βέβαιο ότι μετά από αυτό θα οδηγηθούμε μαθηματικά σε μια εσωστρέφεια. Πολύ πιθανόν ταυτόχρονα με τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, να έχουμε και εθνικές εκλογές. Πολύ πιθανόν. Αρκεί, αν επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα, που από ό,τι φαίνεται έτσι θα είναι, σε πολλές περιφέρειες θα είναι δυσάρεστο για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ δυσάρεστο. Και εύχομαι να είναι δυσάρεστο. Όχι ότι είναι καλύτεροι. Προς Θεού, χειρότεροι είναι οι άλλοι. Χειρότεροι, τους δοκιμάσαμε όλους αυτούς. Γιατί όλοι αυτοί είναι κομματικά στελέχη. Είναι κομματικού σωλήνα άτομα. Δείτε ποιοι κατεβαίνουν υποψήφοι. Παιδιά υπουργών, παιδιά πρωθυπουργών, ανήψια, συγγενείς, εραστές, ερωμένες και το κυριότερο, παιδιά του κομματικού σωμαίου των προτερών κομμάτων. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα μας σταματήσει κάποια στιγμή. Συγγνώμη από τον Νίκο και με την Αντρέα, θα κάνω μία ερώτηση μόνο για την σημαντική επί των ευρωεκλογών που είπατε. Έχουμε λίγους μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές και είναι του κόσμου διακυβανισμένο ότι θα αλλάξει το σύστημα ευρωεκλογών χωρίς να ξέρουμε τι σύστημα ήταν αυτό. Αυτό που βλέπετε πολιτικά είναι δημοσίευση. Το μαγειρεύει η Νέα Δημοκρατία ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έχει στις περιφερειακές εκλογές. Ακούστε, είναι τόσο πολιτικά αντίθεση.
που περιμένουν τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών για να δουν τη δύναμη αναπηρία και να σπάσουν στις περιφέρειες όπως μπορεί. Μιλάμε για κλασικούς πολιτικούς απατεώνες. Μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες και εκλογιομάγεροι από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν και φάνηκε σε εθνικές εκλογές. Όπου εκεί έγινε η σφαγή των αμνών. Κατέκλεψαν, νόδευσαν τις εκλογές με τη Σούγκυλα και κανείς δεν μίλησε. Μόνο εγώ μίλησα. Ούτε ο Τσίπρας, ο οποίος προωθεί τον Κασελάκη, άλλη ιστορία κι αυτή. Πραγματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω για ποιο λόγο τα έχει βάλει με την ελληνική κλίση. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πίσνα της πεθεράς του συζύγου του κ. Κασελάκη. Σοβαρό λογούμε τώρα. Ξέρετε να πει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πίσνα. Και του τη χάλασα εγώ τη δουλίτσα και το κοινοποίησα την ώρα που αυτή κάνα Θεό, τον κούρο της Ελλάδος. Που δεν ήξερε ελληνικά. Τον άνθρωπο που πήρε το φτιάρι να φτιαρίσει και δείξε το φτιάρι να το φτιάρι και έβαλε φωτογράφηση απέναντι για να δείξει ότι κάτι κάνει. Αυτός τους έκανε τη ρογμή, την ηθική τους ρογμή. 1,2 δις μπίζνα με το δημόσιο. Η μάνα του συζύγου του κ. Κασελάκη. Αυτό δεν τους άρεσε. Αυτό τους ενόχλησε, αλλά θα έχουν απέναντι από εδώ και πέρα πραγματική αντιπολίτευση. Όλοι τους. Γιατί είναι όλοι τους και μόνοι μας. Το ξεκαθάρισα και σήμερα. Και έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Αφού το θέλουν έτσι και αν χτυπούν προσωπικά, θα έχουν προσωπικά χτυπήματα. Όπως προειδοποίησε τον κύριο Δουλάκη. Θες να μιλήσουμε εδώ σε μια σύνδεση πρώην ημερησία σύνδεση στη Βουλή. Να κάνουμε τρεις κουβέντες. Διαφθορά, διαπλοκή, μαζί με τα δανειά σου δηλαδή, και εδώ η οικογενειακή βία. Το τρίτο, πολλά. Είναι ένα θέμα κοινωνικό που αφορά όλους μας. Έτσι. Αφορά και εσάς, αφορά και εμένα, αφορά και τον κύριο Δουλάκη, αφορά και πολλοί κόσμο. Να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Να τα ανοίξουμε μπροστά μας και να συζητήσουμε για να δείξουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο. Δεν είναι μόνο στα λόγια να το παίζουμε οι δημοκράτες, να δείξουμε λοιπόν τις προτάσεις μας. Ο καθένας ξεχωριστά. Νίκο Παντελάκη. Θέλω να πω προς τον κύριο Γαλοπούλη την λάσπη την οποία τρώει έρχεται από το γεγονός ότι ίσως είναι και ο μοναδικός που κάνει μια αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Αυτό παρακολουθούμε στη Βουλή τουλάχιστον. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι είπε προηγουμένως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ότι δεν διαβάζει τις δημοσκοπήσεις ότι σήμερα μια δημοσκόπηση τον εμφανίζει τρίτο ικανότερο για πρωθυπουργό και τον εμφανίζει πολύ πάνω και από τον Κασελάκη και από τον Ανδρουλάκη. Πέντε μονάδες επάνω. Δεν την ξέρω, δεν την δω. Ναι, μην τη δείτε, εγώ απλώς επισημαίνω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεστε τρίτο ικανότερο για πρωθυπουργό και δεν τον βγάζει κάποιο συνεργαζόμενο ή οτιδήποτε άλλο ή ό,τι θέλετε πείτε ή κάποιο που είναι τη ελληνική λύση, τον βγάζει αθηναϊκό κανάλι. Και μπορώ να πω την εταιρεία, αλλά αν θέλετε δεν τη λέω κιόλα. Άρα μπορεί να μπει ο κόσμος από την εταιρεία λέγεται Προράτα, η οποία έβγαλε σήμερα τη μέτρηση. Και η μέτρηση αυτή σας δίνει τρίτο ικανότερο για πρωθυπουργό. Είναι πρώτη φορά που διαβάζετε αυτό σε μία μέτρηση. Τι σημαίνει αυτό, πιστεύετε ότι η στάση την οποία κρατήσατε αυτό το διάστημα είναι αυτή που οδήγησε πολύ κόσμο να πει ο Βελόπουλος μας κάνει. Δίνει το Μητσοτάκι, δίνει το Μουτσούμπα και εσάς. Εάν τώρα με συγκρίνετε μόνο σε υπολείπους, εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί τουλάχιστον εγώ ξεκαθαρίζω ότι θα σου πω. Εγώ στην καθημερινότητα, κύριε Κοντρολάκη, δουλεύω, εργάζομαι, παράγω πλούτο. Παράγω κάτι, εν πάση περιπτώσει. Οι άλλοι αλλά έχουν πάνε στο παράγω. Κομματικό ο ένα, κομματικό ο ένα ο άλλο, και οικογενειακό. Κάτι ο κ. Μητσοτάκη, μην μου συγκρίνετε με ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί μου, γιατί εγώ ξεκίνησα από το μηδέν. Όταν λέω μηδέν, μηδέν. Με αθρακόρυχο πατέρα. Δεν το λέω για να με λυπηθούν κάποιοι, αλλά είναι η πραγματικότητα. Άρα δεν ξεκίνησα από την διαφετηρία. Το άλλο, εντάξει, το τρίτο, δεύτερο, πρώτο δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Πραγματικά δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Μακάρι ο κόσμος να αντιληφθεί ότι η ελληνική λύση είναι μονόδρομος για να μπορέσει η χώρα να βγει από τα διέξοδα. Μακάρι να το αντιληφθεί. Αν το αντιληφθεί, καλό για την πατρίδα, την Ελλάδα και τον εαυτό του ειδικά θα κάνει. Εάν το αντιληφθεί, δεν πειράζει. Στα σκουπίδια και πάλι θα πατάξει τον ψήφο. Στα σκουπίδια. Γιατί. Τι αποδείξαμε την ψήφο μας στην Ελλάδα, ξέρετε, κύριε Καψαπέλη και στο Ισουρού. Κάτι πολύ απλό. Ότι δεν κάνουμε στην αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για τις εντυπώσεις. Και δεν ζητάμε την παρανομία και δεν την νομοποιούμε. Την νομιμότητα θέλουμε. Ένα χρόνο να λειτουργεί παράνομα η ΑΔΑΕ. Να λειτουργεί παράνομα η ΣΟΥΡΟΥ. Και να ψάχνουν προφάσεις να αναρτήσει η ΡΙΖΕ να λένε να αυτό το πρόστιμο που θα ποιμηθεί. Είναι για γέλια κύριε Καψαβέλη. Πού το ξέρω αν θα ποιμηθεί πρόστιμο από το ΡΑΜ. Και τώρα μπορώ να το επιβάλλει το πρόστιμο ΡΑΜ. Πού το γνώριζαν. Ποιο σου το είπε. Όπως γνώρισε και σε μένα με την εφορία μια ένα μήνυμα ότι εγώ έχω σχέση με την εφορία και έχω προβλήματα και υποκούλω όλοι και οι υπόλοιποι παρέα τους. Αυτά τι δείχνουν ότι δεν είναι σοβαρά κόμματα. Διότι δεν μπορείς στα μίζωνα να συμφωνείς και στα μικρά να κάνεις το αντάρτη. Δηλαδή στο ΑΣΕΠ ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ τα βρήκαν για να διορίζουν κόσμο στο δημόσιο. Που τα σημαντικά.